Σαν κεραυνός ενεθρία έφτασαν στους Δήμους τα τιμολόγια από το τμήμα φορολογίας, το οποίο ζητεί να καταβάλουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέχρι και μερικά εκατομμύρια συμπεριλαμβανομένων των τόκων ως αναδρομικά για το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας που οφείλουν στο κράτος από το 1980. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι στους περισσότερους Δήμους ουδέποτε ζητήθηκε κάτι τέτοιο, ενώ κάποιοι άλλοι Δήμοι πλήρωναν το φόρο με χαμηλούς συντελεστές. Για κάποιους Δήμους είναι για πρώτη φορά μπαίνει η φορολογία, με τις τιμές του 2013 και είναι που πανουπρίτσι. Κεραυνός είναι θρία που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Σήμερα γνωρίζαμε ότι τα πρόσωπα δημοσίου δικαίου δεν υπόκεινται σε φορολογία ανακίνητης ιδιοκτησίας. Ξαφνικά έλαβαμε ειδοποίηση επιβολής φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας αναδρομικά. Το ποσό για το Δήμο Λευκοσίας, ο οποίος με επιστολή του στον έφορο φορολογίας ενίσταται, ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο συμπεριλαμβανομένων των τόκων. Οι Δήμοι πάντως κρίνουν εξωφρενική την καταβολή του φόρου των τελευταίων 35 χρόνων, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε προειδοποίηση. Νομίζω έπρεπε να είχαμε ειδοποιηθεί, πρώτον για να προγραμματίσουμε τη ρευστότητα του Δήμου, αλλά και δεύτερον για να φορολογήσουμε και εμείς τα ακίνητα του κράτους. Εκτεθειμένο φαίνεται να αφήνουν τα γεγονότα το Σωκράτη Χάσικο. Ο Υπουργός Εσωτερικών, με βάση την νομοθεσία 24 του 1980, που μπορούσε να προχωρήσει σε εξαιρέσεις και όχι να έρθει αναδρομικά από το 80 και να βάλει τεράστιες φορολογίες που σίγουρα θα σημαίνουν κλείσιμο Δήμου. Εκτός από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον μπαλάκι από τούδε και στο εξής βρίσκεται σύμφωνα με τον Αλέξη Γαλανό και στα χέρια του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος μπορεί να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο την απαλλαγή της ακίνητης περιουσίας των Δήμων από τη φορολογία, ενεργοποιώντας έτσι παράγραφο της σχετικής νομοθεσίας.